Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Αυτό είναι το δεύτερο βίντεο που έρχεται από το δεύτερο email που με έστειλε η φίλη που βρίσκεται στο τρίτο επίπεδο της συμμετοχής για την οποία κάναμε το βίντεο τοξική, ναρκισίστρια, μέγερα, γιαγιά. Λοιπόν, είναι ένα πολύ αισθαντικό, πολύ γλυκό, πολύ ανθρώπινο, πολύ ελπίδοφόρο email παρόλο που μέσα αναγγέλει μια δυσάρεστη είδηση. Πάμε να το διαβάσουμε. <Συθύν> Καλησπέρα κυρία Θέκλα. Χαίρετε αγάπη μου. Η αλήθεια είναι πως σκόπευα να στείλω πολύ νωρίτερα την περίληψη της προηγούμενης επιστολής. Αναφέρεται στην επιστολή που έγινε βίντεο την προηγούμενη Τετάρτη στο κανάλι μας για την Αρκισάρα γιαγιά της. Αλλά η ζωή έχει άλλα σχέδια πολλές φορές. Έτσι σήμερα σου στέλνω τα νέα μου που δεν είναι καθόλου ευχάριστα. Οι γονείς μου χώρισαν πριν από σχεδόν πέντε χρόνια με αφορμή, με αφορμή, όχι αιτία, με αφορμή την παράλληλη σχέση που είχε η μαμά μου. Άρα η μαμά της κοπέλας αυτή που ζούσε στο ίδιο κτίριο με την τοξική ναρκισίστρια Μέγερα Πεθερά, η οποία είχε κλειδιά και έμπαινε στο σπίτι της νύφης της και του γιού της όποτε ήθελε, κατηγορούσε την νύφη της ότι της έκλεβε τα πράγματα της, κατηγορούσε την νύφη της ότι ήταν αγράμματη και είχε αγρότες γονείς και γι' αυτό η εγγονή της, της την είπε σε κάποια φάση που ήταν έντονη. Αυτή λοιπόν η μητέρα της κοπέλας πριν από σχεδόν 5 χρόνια χώρισε με τον πατέρα της με αφορμή την παράλληλη σχέση που είχε η μάνα της. Αφορμή, όχι αιτία. Αιτία αποτελούν όλα αυτά που συζητήσαμε στο προηγούμενο βίντεο. Μετά από πολλές ώρες ψυχοθεραπείας και συζήτησης, κατάφερα να αποδεχτώ την πραγματικότητα. Κατάφερε να αποδεχτεί το γεγονός ότι η μάνα της χώρισε τον πατέρα τη και το γεγονό ότι είχε παράλληλη σχέση προτού το χωρίσει. Να αποδεχτεί την πραγματικότητα και στην ουσία να συγχωρέσει τη μητέρα τη και να καταλάβει τη μητέρα τη. Και έφτασα σε σημείο να χαίρομαι για αυτήν, καθώ έβλεπα πόσο χαρούμενη ήταν στη ζωή τη τελικά με τον άνθρωπο που ήταν μαζί. Και λέει το όνομά του. Δεν θα διαβάσω το όνομά του γιατί δεν είμαι σίγουρη αν πρόκειται για ψευδόνυμο ή για πραγματικό όνομα. Και νομίζω καλύτερα να μην το διαβάζω. Αλλά το διαβάζω από μέσα μου, το βλέπω. Πολύ ομορφό. Μια σχέση συντροφικότητας, κατανόησης και βαθιάς αγάπης. Και οι δύο άνθρωποι με ενήλικα παιδιά αποφάσισαν να αφήσουν τους γάμους που είχαν ως τότε για να είναι μαζί. Δηλαδή είναι περιπτώσεις ανθρώπων που αγάπησαν αλλού ενώ βρίσκοντας σε γάμο που προφανώς δεν αγαπιούνταν και δεν αγαπούσαν. Για να αγαπήσεις αλλού και στο βιβλίο μου να μείνω ή να φύγω υπάρχει αυτή η διευκρίνηση του ανθρώπου ο οποίος δημιουργεί παράλληλη ή έξω συζυγική σχέση επειδή έχει αγαπήσει αλλού και η διαφορά που έχει με τον άνθρωπο που συστηματικά απατάει το τέρι του. Το βιβλίο μου να μείνω ή να φύγω", είναι εξαντλημένο και μόλις είναι έτοιμο για επανέκδοση θα σας ενημερώσω. Μπορεί να το βρει κάποιος πουθενά δηλαδή τώρα, αλλά στο μέλλον σύντομα θα υπάρχει. Και οι δύο άνθρωποι με ενήλικα παιδιά αποφάσισαν να αφήσουν τους γάμος που είχαν ως τότε για να είναι μαζί. Επέλεξαν ο ένας τον άλλο σε στάδια της ζωής τους που θα μπορούσαν να είναι συμβιβασμένοι και δυστυχισμένοι στη ζωή τους. Ένας άνθρωπος που χαιρόταν τη ζωή και απολάμβανε κάθε στιγμή όσο μικρή και ασήμαντη, θα φαινόταν σε κάποιον άλλο. Μιλάει για τον πατριώτη τώρα, τον σύντροφο της μητέρα τη. Χαιρόμουν που η μάνα μου είχε έναν τέτοιο άνθρωπο δίπλα τη. Πραγματικά αγαπά τη μητέρα σου. Και πραγματικά μπορείς να αγαπάς. Άρα στο ερώτημα που μας έκανε στο προηγούμενο βίντεο, αν έχεις επηρεαστεί από τη γιαγιά σου ώστε να γίνεις και συνάρκησος, καμία σχέση. Όχι, δεν έχεις επηρεαστεί. Ώστε να γίνεις παρόμοιος, εναντιωματικό και προβληματικός και τοξικό χαρακτήρα με τη γιαγιά σου. Πριν περίπου τρει μήνε, ο άνθρωπο αυτό, ο σύντροφο τη μητέρα μου, διαγνώστηκε με μια πολύ επιθετική ασθένεια σε τελικό στάδιο. Παρά κάποιε θεραπείε που έκανε, δυστυχώ πριν από δύο εβδομάδε έφυγε από τη ζωή. Θερμά συλληπιτήρια. Εύχομαι από καρδιά. Θερμά συλληπιτήρια και σε σένα και στη μητέρα σου και σε όλους τους ανθρώπους που αγαπούσαν τον Μακαρίτη. Γιατί όταν πεθαίνει ένας άνθρωπος, αυτοί που τον αγαπάνε λυπούνται βαθύτατα και αυτοί που τον μισούν χαίρονται. Όσο κακό και αν ακούγεται αυτό. Ναι. Μπορεί ο πατέρας σου να χάρηκε που πέθανε. Ο νέος σύντοφος τη μάνα σου, με τον οποίο έχει παράλληλη σχέση πρωτού χωρίς τον πατέρα σου, δεν το ξέρω. Η γιαγιά σου, αν, έχει, αν είχε τα λογικά της, θα χαιρόταν. Ίσως και πρώην γυναίκα αυτούνου αν είχαν επίση προβληματικό διαζύγιο. Η μαμά μου είναι ράκος. Φοβάμαι για αυτήν. Είναι φυσιολογικό να είναι ράκος. Γιατί όταν πεθαίνει ένας άνθρωπος που αγαπάς πραγματικά και σε αγαπάει πραγματικά και συνδέεται αυθεντικά και είναι ο άνθρωπός σου, δεν μπορείς παρά να είσαι ράκος. Δεν έχει άλλο τρόπο. Εγώ με την αδερφή μου μένουμε μακριά και η μαμά περνάει το πένθος της ως επιτοπλής μόνη της είναι κοντά της κάποια φιλικά της άτομα. Ευτυχώς που έχει φίλους κοντά. Ευτυχώς. Και κάποιοι άνθρωποι θέλουν να είναι μόνοι τους στο πένθος. Κάποιοι άλλοι άνθρωποι θέλουν να έχουν κόσμο γύρω τους. Αναλόγως με το πώς νιώθει ο καθένας πράττει. Και με το πώς μπορεί δηλαδή. Γιατί θα μπορεί κάποιο να θέλει κόσμο γύρω του, αλλά να μην έχει κόσμο πρόθυμο. Το βίντεο αυτό θα το βάλω και στο playlist για το πένθος. Σκέφτομαι όμως πόσο σκληρό θα είναι για αυτήν να γυρίζει από τη δουλειά της στο σπίτι που έμενα μαζί και να είναι μόνη της. Πολύ σκληρό. Εγώ με την αδερφή μου πηγαίνουμε κάποια Σαββατοκύριακα για να μην είναι μόνη της, αλλά καταλαβαίνω πως νιώθει πολύ μοναξιά και λύπη. Δεν ξέρω πώς να της συμπαρασταθώ και τι λόγια να της πω. Να της πεις ότι την καταλαβαίνεις, να της πεις ότι είσαι εκεί για αυτήν και να τη ρωτήσεις τι θέλει από εσένα. Και συνήθως το να είμαστε παρούσες ή παρόντες στο πρόσωπο που αγαπάμε, το οποίο πενθεί και να είμαστε έναν ευή και μια αγκαλιά έτοιμη για να, να αγκαλιάσει αυτό το πρόσωπο είναι αρκετά. Όταν κάποιος πενθεί χρειάζεται ανθρώπους που τον αγαπάνε δίπλα του οι οποίοι να τον αφήνουν να πενθήσει, όχι να του λένε μην και μη σκέφτεσαι. Του λένε καταλαβαίνω πόσο άσχημα νιώθεις, λυπάμαι, σε συμπονώ, κάνει ό,τι θες. Θες να κλάψεις, κλάψε. Θες να γελάσεις, γέλασε. Θες να μιλήσεις, μίλησε. Θες να μην μιλήσεις, μην μίλησε. Θες να πάμε βόλτα, πάμε. Θες να καθίσουμε σπίτι, να καθίσουμε. Ό,τι θέλει να κάνει. Η ζωή έστειλε στη μαμά μου, έστω για λίγα χρόνια, μια αληθινή αγάπη έναν άνθρωπο που την νοιαζόταν βγήκαν και οι δύο από κακοπιτικούς γάμους και έζησαν αυτό που θα έλεγε κανείς πως τους χρώσταγε ζωή, αλλά για λίγο. Έστω και για λίγο το έζησαν όμως, ε. Ξέρεις ότι έχει ανθρώπους που περνάνε τη ζωή τους ολόκληρη μέσα στην δυστυχία, μέσα στο συμβιβασμό, μέσα στη στενοχώρια, η μαμά σου και ο σύντροφο τη βρήκαν το θάρρο να σπάσουν τα δεσμά του και να βγουν από κακοποιητικού γάμους. Χαίρομαι πολύ για αυτού. Και να ξέρει ότι αυτό που έζησε και βίωσε η μάνα σου θα είναι πολύτιμο φυλαχτό στη ψυχή, στην καρδιά και στο μυαλό της. Δείξε της αυτό το βίντεο, αν θε. Και πε ότι γνωρίζω ανθρώπου οι οποίοι είχαν παρόμοια ιστορία, πέρασαν πολύ δύσκολα. Και είχαν το θάρρος να διεκδικήσουν την ελευθερία τους και να είναι με έναν άνθρωπο που να έχουν αυθεντική σύνδεση και αυτή να μην κράτησε πολύ, αλλά για το υπόλοιπο της ζωής τους έπαιρνα θάρρο, ένιωθαν όμορφα, ένιωθαν συναισθηματική ασφάλεια γιατί ήξερα πώς αγαπήθηκα και πώς αγαπιούνται. Γιατί περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουμε στη ζωή μετά θάνατο και πιστεύουμε ότι μια αγάπη δυνατή δεν χάνεται. Και αν προτού φύγει από αυτή τη ζωή ένας άνθρωπος είναι βαθιά συνδεδεμένος με κάποιον άλλον, και στην επόμενη ζωή, εάν υπάρχει, σας λέω ανήκω στους ανθρώπους που πιστεύω στη ζωή μετά θάνατο, είναι θέμα πίστης, εάν υπάρχει θα συνεχίσει να στέλνει την αγάπη του με πολλούς τρόπους, πνευματικούς και ενεργειακούς στα πρόσωπα που αγαπάει. <ΣΣΣΣ> θα ήθελα επίσης να αναφερθώ στο θάνατο του ανθρώπου αυτού. Η επιθυμία του ήταν να γίνει αποτέφρωση και είχε ζητήσει να μην χτυπήσει η καμπάνα πένθυμα όταν φύγει. Είχε κανονίσει με ένα γραφείο την όλη διαδικασία και μάλιστα είχε πληρώσει. Βουάου, wow, τον θαυμάζω. Ακόμα είχε καλέσει εντό αγωγικών στην κηδεία του, τα παιδιά του, δύο φίλους του, τη μαμά μου και μένα με την αδερφή του στην τελετή αποτέφρωσης, με ρητή εντολή να μην φορεθούν μαύρα και να μην δούμε το φέρετρο. Είχε δώσει χρήματα στη μαμά μου να μας κάνει το τραπέζι μετά την τελετή. Ένα πολύ αξιοπρεπή τρόπο αυτό να οργανώσει την κηδεία σου. Είτε πρόκειται για αποτέφρωση, είτε πρόκειται για θρησκευτική κηδεία και ταφή. Δεν ξέρω αν γίνεται αποτέφρωση με τα θρησκευτική κηδεία. Για απαντήστε μου στα σχόλια, γιατί στην Κύπρο δεν έχουμε ακόμη το σύστημα τη αποτέφρωση, οπότε δεν ξέρω πώ γίνεται. Υποθέτω ότι δεν το επιτρέπει η Εκκλησία, δεν ξέρω, όπω και να έχει. Δεν είναι θέμα δική μα γνώμη για το πώ θα τακτοποιήσει ένας άνθρωπος την, εξο... την έξοδό του από αυτόν τον κόσμο. Ο καθένας αποφασίζει για τον εαυτό του αν θέλει να ταφεί ή αν θέλει να καεί, να αποτεφρωθεί. Είναι καθαρό ανθρώπινο δικαίωμα και επιθυμία την οποία οφείλουμε να σεβόμαστε. Εάν ένα συγγενή μα, ένα δικό μα άνθρωπο μα πει ότι μετά που θα πεθάνω θέλω να έχω θρησκευτική κηδεία και κανονική ταφή, οφείλουμε να το σεβαστούμε και να το πράξουμε. Όπω επίση, αν μα δώσει αυτέ τι οδηγίε που έδωσε ο άνθρωπο αυτό, να τις σεβαστούν. Και χαίρομαι, τον αγαπάτε και γι' αυτό το σεβαστήκατε. Αναρωτιέμαι πώς είναι να οργανώνει και να πληρώνει την κηδεία σου. Πώ είναι να ξέρει πώ θα πεθάνει και να ετοιμάζεσαι γι' αυτό. Εγώ αυτό το βλέπω ω καλύτερο εντό αγωγικών από το να πεθάνει ξαφνικά και να μην έχει χρόνο να σκεφτεί και να προετοιμαστεί. Και στην ουσία και ο γλυκούλης για σας, για το πώς θα είναι καλύτερο για σας και πιο ανώδυνο. Ο άνθρωπος αυτός ήταν ένα πρόσωπο που διάβαζε πολύ. Του άρεσε να μαθαίνει κάθε μέρα, να ακούει μουσική, να ταξιδεύει και να γνωρίζει καινούρια μέρη. Στην καρδιά μου μέσα είναι. Ανταλλάζαμε βιβλία και μας χάριζε εισιτήρια θεάτρων και συναυλιών που έκλεινε με τη μαμά μας για να πηγαίνουμε μαζί τους. Πό! καλός πατριός. Δυστυχώς τη λέξη πατριός και η μητριά την έχουμε συνδέσει με αρνητικά στοιχεία. Όμως δεν είναι έτσι. Δεν έχει σημασία αν είσαι πατέρας ή πατριός, μητέρα ή μητριά, βιολογική μητέρα ή θετή μητέρα για το αν τα παιδιά σου. Σημασία έχει τι άνθρωπος είσαι και τι ψυχή είσαι και τι ψυχάρα είσαι σε αυτή την περίπτωση. Πώς ήταν ο Μακαρίτης. Όταν έμαθε πως ήταν άρρωστος, μας έλεγε πως η ζωή είναι γλυκιά μόνο όταν τη ζεις όπως θέλεις. Η ζωή είναι γλυκιά μόνο αν τη ζεις όπως θέλεις. Συμφωνώ. Ποτέ δεν θα ξεχάσω το θετικό αποτύπωμα που είχε στη ζωή μας, ένα πρόσωπο που όταν πρωτοέμαθα για την ύπαρξή του, τον κατηγορούσα για το διαζύγιο το γονιού μου και τώρα που έφυγε πενθώ σαν να έχασα έναν πολύ καλό μου φίλο. Είσαι ψυχάρα που κατάφερες να ξεπεράσεις τη γονική αποξένωση που δέχθηκες προφανώς μέσα στο σπίτι ακούγοντας τον πατέρα σου να κατηγορεί τη μάνα σου και να κατηγορεί και τον μακαρίτη ότι αυτοί έφτεγαν που χώρισαν και μπόρεσες να φτάσεις σε αυτό το πολύ ψηλά πνευματικό σημείο. Δεν υπάρχουν τέλειοι άνθρωποι, υπάρχουν πνευματικοί άνθρωποι οι οποίοι συγχωρούν αυτούς που αξίζει να συγχωρούν αφήνουν πίσω τους αυτούς που δεν αξίζει να συγχωρέσουν και ζουν τη ζωή όπως ακριβώς θέλουν. Όλοι έχουμε έρθει αντιμέτωποι με το θάνατο κάποια στιγμή στη ζωή μας και αν δεν έχουμε έρθει θα έρθουμε. Παρατηρώ όμως πως αυτός ο θάνατος είναι κάτι που θα με σημαδέψει αρχικά για το ξαφνικό και τη ραγδαία εξέλιξή του, δεύτερον, νιώθω πως πλέον θα εκτιμώ περισσότερο τα πρόσωπα που βάζω στη ζωή μου και ελπίζω να αρχίσω να απολαμβάνω τη ζωή και τις στιγμές της. Αν δεν την απολαμβάνεις αγάπη μου, πάρε το λίγο στη θεραπεία σου και δες λίγο με πως έχεις και κατάθλιψη και χρειάζεσαι και αντικαταθλιπτική θεραπεία παράλληλα. Δες το βίντεο που έχω φτιάξει «Κατάθλιψη, τσάι και συμπάθεια». Κάθε φορά που θα γκρινιάζω και θα στενοχωριέμαι για ένα μικρό εντό εκολόγο, θα σκέφτομαι τον άνθρωπο αυτό και πώς θα δρούσε στη θέση μου εκείνος. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Να έχουμε υγιή παραδείγματα μίμησης. Ανθρώπους με υγιή τρόπο σκέψης, με υγιή τρόπο δράσης, ανθρώπους πνευματικούς, ανθρώπους με ψυχική ανθεκτικότητα για το πώς αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες της ζωής τους, ώστε να μιμηθούμε υγιή παραδείγματα σε μια ομάδα που είχαμε στο Messenger, εγώ, η αδερφή μου, η μαμά μου και αυτός, μεταξύ άρθρων και διαφόρων βίντεο που βρίσκαμε ενδιαφέροντα, στέλναμε και κάποια δικά σου. Farewell, λοιπόν, και από εδώ. Καλό ταξίδι και από εδώ. Καλό ταξίδι. Όλη η κοινότητα μας εύχεται καλό ταξίδι. Και όλη η κοινότητα μας εύχεται καλή δύναμη στη μαμά. Καλή δύναμη σε σένα. Είμαστε πολύ τυχεροί που έχουμε και στο τρίτο επίπεδο στη συμμετοχή, αλλά και στο κανάλι μας γενικότερα εσένα και ανθρώπους σαν και σένα που είναι νέοι άνθρωποι γεμάτοι ελπίδα για το μέλλον. Σας αγαπώ κόρη, σας αγαπώ πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ που είχες την ευλογία στη ζωή σου να γνωρίσεις αυτόν τον άνθρωπο. Χαίρομαι για τη μάνα σου που τα γνώρισε αυτόν τον άνθρωπο, είχε το θάρρος να τα κάνει όλα τούμπα, όλα εκείνα τα αρρωστημένα, τα προβληματικά, να κάνει την επαναστασή της, να αφήσει εκείνη την παροδία γάμου που βίωνε. Στην περιγραφή αυτού του βίντεο θα δείτε και το βίντεο, θα δείτε και το link για το βίντεο για την αρκεσάρα τοξική μέγερα γιαγιά και τι βίωνε αυτή η γυναίκα πρωτού χωρίσει τον άντρα της. Έκανε το σωστό. πολλέ Έχουμε ηθικά διλήμματα, τα οποία αν τα δούμε έξω από το context, έξω από το περιεχόμενο στο οποίο συμβαίνουν, μπορεί να είμαστε απόλυτοι και να χάνουμε την ουσία. Αν κάποιο ακούσει έξω από context, ότι πώς σου φαίνεται μία γυναίκα να κάνει παράλληλη σχέση, ενώ είναι παντρεμένη με ενήλικα παιδιά, με έναν άνδρα ο οποίος είναι επίσης παντρεμένος με ενήλικα παιδιά και να χωρίσουν δύο τους συντρόφους τους για να είναι μαζί αρκετοί άνθρωποι, οι περισσότεροι άνθρωποι θα πούν είναι εγωκεντρικοί, σκέφτονται μόνο την ευχαρίστηση του, σκέφτονται τον χώρο τους, δεν σκέφτονται τα παιδιά τους, δεν σκέφτονται τους συντρόφους τους, τους πληγώνουν κλπ. κλπ. Ένας ψυχοεκπαιδευμένος άνθρωπος όμως δεν θα κρίνει, δεν θα κατακρίνει, εάν ενδιαφέρεται μπορεί να ρωτήσει περισσότερες πληροφορίες για το τι συνέβαινε στους γάμους των ανθρώπων αυτών, οι οποίοι από τη μια βρέθηκαν να μην είναι ερωτευμένοι με το τέρι τους και από την άλλη βρέθηκαν να αγαπήσουν έναν άλλο άνθρωπο. Όταν έρθει στη ζωή μας η πραγματική αγάπη, αυθεντική αγάπη, οφείλουμε να την τιμήσουμε και να αφήσουμε πίσω όλα τα κομπλεξιλίκια μας, όλους τους φόβους μας, όλες τις φοβίες μας, όλα τα κοινωνικά στερεότυπα τα πρέπει και τα μη. Για παράδειγμα, κάποιος μπορεί να έρθει σε συνάντηση με την αυθεντική αγάπη και να σκεφτεί πω, πω εγώ τώρα που είμαι πλούσιος να πάρω αυτή μου είναι φτωχιά. Ένα και λίγο παράδειγμα συμβαίνει. Ή τώρα εγώ που είμαι 30 να τα φτιάξω με αυτό που είναι 28, 25 ή 40 ή 50 να σκεφτούμε διαφορά να σκεφτούμε οικονομική διαφορά, να σκεφτούμε διαφορά μορφωτικού επίπεδου, να σκεφτούμε τι θα πει η κοινωνία. Για παράδειγμα, γνωρίζω έναν άνθρωπο που ήταν ξανά παντρεμένο και έχει παιδιά. Πω, πω, τι θα πούν οι δικοί μου να ζήσω την αγάπη, να ζήσω τον έρωτα με έναν άνθρωπο που έχει ήδη παιδιά, που εγώ ακόμη δεν έχω παιδιά. Και ένα σωρό άλλα κοινωνικά στερεότυπα και προκαταλήψει που κάνουν του ανθρώπου να δηλιάζουν να τιμήσουν την αυθεντική αγάπη. Εδώ θέλω να πω όμω ότι εάν βρισκόμαστε σε έναν κακοποιητικό γάμο, καλύτερα να φεύγουμε από αυτόν τον κακοποιητικό γάμο, προτού αγαπήσουμε κάποιο άλλο πρόσωπο, ούτω ώστε όταν θα συναντήσουμε την αυθεντική αγάπη, να μπορούμε να την καλωσορίσουμε με όλο μας το είναι και να μην ταλαιπωρηθεί η αυθεντική αγάπη από τις κακίες και τις αντιδράσεις του κόσμου γύρω. Στέλνω την αγάπη μου σε όλες τις γυναίκες της επιστολής και στον άντρα που έφυγε. Καλό ταξίδι επίσης. Ευχαριστούμε φίλοι.